Την αμέριστη στήριξή της στην ναυτιλία θα συνεχίσει να προσφέρει η κυβέρνηση, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση της μακροχρόνιας στρατηγικής για την Κυπριακή ναυτιλία, το λεγόμενο Sea Change 2030, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Κυπριακός στόλος, ο οποίος βρίσκεται στην 11η θέση παγκόσμια και στην 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ξεπεράσει για πρώτη φορά από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα 25 εκατομμύρια σε ολική χωρητικότητα. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που εντάσσονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα στην τελευταία δεκαετία. Από 97 εγγεγραμμένες εταιρείες το 2012, οι εταιρείες αυξήθηκαν σε 173 το 2017, αριθμώντας σήμερα στα 3 χρόνια λειτουργίας του Υφυπουργείου τις 275. Επιδίωξη μας είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε η κυπριακή ναυτιλία να καταστεί ακόμη πιο ευέλικτη, ανταγωνιστική και σύγχρονη, ούτως ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αναφιόμενες προκλήσεις. Η στρατηγική του Sea Change 2030 επικεντρώνεται στους πυλώνες της αεφορίας, της εξωστρέφειας και της προσαρμοστικότητας και περιλαμβάνει 35 στοχευμένες δράσεις με σχετικό χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης. Πρόθεσή μας είναι να διαμορφώσουμε κουλτούρα για ναυτικά και γαλάζια επαγγέλματα. Η δέσμη δράσεων που βλέπετε τώρα στην οθόνη απευθύνεται στην εχώρια, θα έλεγα, ναυτιλία, στην αχτοπλοεία μας. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος σημείωσε πως η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή εθνικό πρόγραμμα για εμβολιαστική κάλυψη 40.000 ναυτικών που εργοδοτούνται σε πλοία υποκυπριακή σημαία ή σε πλοία που η διαχείρισή τους γίνεται από την Κύπρο. Στο πλάι 110 δημοτικών και ειδικών σχολείων.